Με 61,82% κέρδισε ο Θόδωρος Μουριάδης και η παράταξη Σύγχρονος Δήμος την διοίκηση του Δήμου Καβάλας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών 2019 έναντι της ενενεργία Δημάρχου Καβάλας και επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για τον Δήμο Δήμητρας Τσανάκα, η οποία συγκέντρωσε το ποσοστό 38,18%. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Μουριάδης έλαβε 16.560 ψήφους, ενώ η κυρία Τσανάκα 10.226. Ο Θόδωρος Μουριάδης έγινε δεκτός στο εκλογικό του κέντρο εν μέσω πανηγυρισμών λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όπου και η ενσωμάτωση είχε ξεπεράσει το 50%. Ευχαριστώ πολύ. Γεια Σοφία. Θόδωρε. Αυτές είναι οι κόρες μου. Πάμε, παιδιά. Γεια σου ρε Νίκο. Γεια σου αγόρι μου. Ναι, όντως μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν την περίμενα και πολύ. Αν και τα μηνύματα τα χθεσινά ήταν πάρα πολύ καλά από τον κόσμο, από τον τρόπο που με αντιμετώπιζε ο κόσμος. Σήμερα το μεσημέρι λίγο αφιταλαντεύτηκα, διότι η αποχή ήταν μεγάλη και συνήθως η αποχή είναι υπέρ του πρώτου, αλλά τελικά τα αποτελέσματα με διέψευσαν. Είναι μεγάλη η συγκίνηση, πιστέψτε με, διότι δεν είναι μικρό πράγμα οι συνδημότες σου να σε εκλέγουν για δήμαρχό τους. Η ευθύνη είναι τεράστια, διότι εντάξει τα προεκλογικά, αλλά τώρα όμως ήρθε η ώρα της δουλειάς, που αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Διότι πρέπει να πάμε την πόλη μας μπροστά, όπως είπαμε, θα πρέπει να συνεργαστούμε, διότι χωρίς συνεργασία και με τον νόμο του Κλεισθένη, όπως είναι, αλλά και με την... και ακόμη να μην υπήρχε ο νόμος του Κλεισθένη, θα έπρεπε να το κάνουμε πραγματικότητα, για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη μας ένα βήμα περισσότερο. Λίγο αργότερα, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, συνοδευόμενη από την δημοτική της ομάδα, επισκέφθηκε τον Θόδωρο Μουριάδη στο εκλογικό του κέντρο και τον συνεχάρη για την εκλογή του. Όλοι μαζί, ενσώματοι όπως βλέπεις, ήρθαμε να σας συγχαρούμε και δεν θα αφήσουμε τον τόπο μας στην άλλη μάχη. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Παιδιά, καλή δουλειά σε όλους. Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας για να τα συζητήσουμε. Θα σας πω ότι το γεγονός ότι ο καβαλιώτικος λαός μου έδωσε την πρώτη θέση την πρώτη Κυριακή, με σαφή διαφορά, με παραπανήσχες έδρες, είναι γεγονός ότι με έκανε να αναθαρρύνω και να πιστέψω ότι με θέλει για δήμαρχο. Αλλά φάνηκε σήμερα πως όλη η αντιπολίτευση μαζί, όλος ο κόσμος μαζί, θέλει να αλλάξει δήμαρχο. Εντάξει, σεβαστή η άποψη του λαού, σεβαστή η ψήφος του και θα έχουμε αλλαγή δημάρχου, με μια ευξημένη πλειοψηφία στην αντιπολίτευση. Και θα είναι περίεργο να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Τα βλέμματα για μια ακόμη φορά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που παραχώρησε ο Θόδωρος Μουριάδης στα μέσα ενημέρωσης έκλεψαν οι δύο του κόρες. Κοιτάξτε, είναι μια συγκινητική βραδιά η σημερινή, διότι καταρχήν δεν περίμενα τον κόσμο που βλέπετε εδώ. Επίσης δεν περίμενα το μεγάλο αυτό ποσοστό που πήραμε, που δείχνει ότι ο κόσμος, οι δημότες της Καβάλας θέλουν έναν άλλον Δήμο. Θέλουν μια άλλη λογική, μια άλλη διοίκηση.